καλώς τους και ασάρισαν. Δεν μπορεί να πει κάποιος κάτι άλλο, Κώστα. 126 θέματα, πάτησα στην αναζήτηση, 3 εκπομπές στο Best και κοντά στα 90 πρωτοσέλιδα στον τοπικό τύπο. Πρέπει να πήρανε χαμπάρι μετά από χρόνια ότι κάτι παίζει με το Καλαμάτα Ριζόμυλο Σπύλος Μεθόνη και να το θυμήθηκαν και να το φέρουν θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Μπράβο και συγχαρητήρια. Σε λίγο θα μας πούμε και για μάλιστα, το καλό τσακώνα. Ναι, λοιπόν. Και να πούμε συγχαρητήρια γιατί δεν πρέπει να έχουν καταλάβει ακόμα ότι έχουν ληφθεί αποφάσεις και τι πήγαν σήμερα. Να δώσουν το δικό τους πολιτικό σοου σε ένα Περιφερειακό Συμβούλιο το οποίο θα πρέπει να πάρει μια απόφαση χωρίς να έχει τη μελέτη στα χέρια του και θα πρέπει χωρίς να έχει τη μελέτη στα χέρια του να εκβιάσει καμιά απόφαση. Η κινητικότητα του Περιφερειακού του Παναγιώτη του Νίκα είναι ξεκάθαρο ότι έχει αφυπνίσει τους πάντες από αυτό το λίθαργο ετών. Γιατί αυτό το έργο, έχω ξαναπεί ότι θα έχει τελειώσει σήμερα ή θα τελείωνε σήμερα, εάν κάποιοι δεν άλλαζαν όλη αυτή τη διαδικασία που είχε μπει στις ράγες προς υλοποίηση το 2014. Και δεν μπορώ, ακούω τον κύριο Δέδε, και καλά κάνει ο κύριος Δέδες, πολιτικός είναι, να λέει ότι υπάρχει μία και μόνη λύση σήμερα για χρηματοδότηση. Βεβαίως, μπορεί σήμερα να ισχύει αυτό που λέει ο κύριος Δέδες, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία, αλλά πώς φτάσαμε μέχρι εδώ πέρα, επειδή κάποιοι άλλαξαν όλη αυτή τη διαδικασία που είχε δρομολογηθεί. Τώρα, μία συζήτηση άνευ μελέτης. Μία συζήτηση γιατί. Επειδή έβγαλε ανακοίνωση ο Νίκας στο site της περιφέρειας ότι θα συναντηθεί με τον Καραμαλή για τον δρόμο και ξαφνικά κάποιοι θέλησαν να προκαταβάλουν ή να προλάβουν τις εξελίξεις. Μία συζήτηση γιατί. Επειδή ο Νίκας πιέζει για τη σολομόντια λύση προκειμένου να διευθετηθεί όλη αυτή η κατάσταση και να μην χαθεί τέλος πάντων όλη αυτή η αναπτυξιακή δυνατότητα και για την πόλη της Καλαμάτας. Ξαφνικά τους έπιασε ο πόνος για ποιο λόγο. Και τι έχουν κάνει τόσα χρόνια για να πιέσουν στην κατεύθυνση υλοποίησης, εγώ θα σου πω, της άνω χάραξης του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρεις. 4,5 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ. Τι έκαναν. Θα σου πω εγώ. Αν θυμάσαι πολύ καλά, ο κύριος Στατούλης, που σήμερα είναι Περιφερειακός Σύμβουλος και σωστά έχει πάρει το ρόλο του Περιφερειακού Συμβουλίου, του Συμβούλου, το ρόλο και φέρνει αυτά τα θέματα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, για το καλό νερό τσακώνα είχε πει κάζους μπέλη. Πρέπει να το θυμάται ακόμα. Εντάξει. Τι περιμένεις να σχολιάσω κάτι. Θα φτιαχτεί και αυτό κάποτε. Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι το εξής. Δύο σχόλια ακόμα και νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα. Έχουμε φτάσει στο 2019 και καθόμαστε και συζητάμε για τα αυτονόητα. Αλλά όλοι αυτοί δεν ρωτάνε και τους ανθρώπους οι οποίοι καθημερινά έτσι περνάνε από την περιοχή. Μιλάμε για βελτίωση ενός δρόμου, μια χάραξη του 1960, πότε έγινε τέλος πάντων ο δρόμος. Και ξαφνικά βλέπεις ένα Περιφερειακό Συμβούλιο σήμερα, 2019, έτσι, που οι άνθρωποι αυτοί, να το παρομοιώσω λίγο διαφορετικά, κάθονται και συζητάνε γιατί, όχι για παράδειγμα, να φτιαχτεί ο αυτοκινητόδρομος του Μωρέα, το Καλαμάτα, Τρίπολη, Κόρινθος, αλλά να κάνουμε τη βελτίωση του Αχλαδόκαμπου. Γι' αυτό συζητάνε. Δηλαδή για αυτούς η λογική λέει ότι δεν έπρεπε για να φτιαχτεί ο Μωρέας, όπως φτιάχτηκε, αλλά έπρεπε να βελτιώσουμε τον δρόμο που πηγαίνανε μια ζωή καλαμαριανή στην Αθήνα. Αυτό θέλουν για τον δρόμο προς την Πύλο. Με γεια τους, με χαρά τους. Το θέμα είναι να δούμε τι θα κάνει το Υπουργείο και το τι αποφάσεις θα λάβει. Ό,τι μπορούν να περισσώσουν, καλό είναι να περισσώσουν. Γιατί ο τόπος βλέπουμε ότι έχει ανάγκη σοβαρά αναπτυξιακά ζητήματα. Μικρή παρένθεση, αν μου επιτρέπεις, επειδή όλο αυτό το μπάχαλο που έχει γίνει με τον δρόμο του Καλαμάτα Ριζόμυλος, υπάρχει μια εξέλιξη που εγώ την κρίνω ως θετική και μια επιπλέον πρόταση και πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη του Παναγιώτη του Νίκα, ο οποίος σε αγαστή συνεργασία με τον Δήμαρχο Καλαμάτας τον Αλέξη Βασιλόπουλο και τον Δήμαρχο Μεσίνης τον Γιώργο τον Αθανασόπουλο, προετοιμάζουν ούτως ή άλλως μια σύνδεση της δυτικής παραλίας του δρόμου με την Μπούκα, με γέφυρα στον Πάμισο. Και είναι μια εξέλιξη που ουσιαστικά προσπερνά τον όποιο αντιπολιτευτικό λόγο προσπαθούν να εκφράσουν κάποιοι που έχουν μείνει σε μια άλλη δεκαετία. Και να σημειώσουμε κάτι που ήταν πολύ χαρακτηριστικό και που το ανέφερε ο Σάββος Αναστασόπουλος, ότι μιλώντας για παραλιακή χάραξη, δεν μιλάμε επί της παραλίας, μιλάμε για 600 με 700 μέτρα πάνω από την παραλία. Είναι βέβαιο ότι οι μισοί από αυτούς μπορεί να μην γνωρίζουν καν τα χαρακτηριστικά. Όχι, οι μισοί δεν έχουν ασχοληθεί για άλλους λόγους. Ναι, Γεωργία. Καταρχάς να πω ότι κουράστηκα. Πραγματικά, δηλαδή, όπως και όλη η Μεσίνη, είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Επίσης, αυτό που καταλαβαίνουμε, το είπε και ο Κώστας σε γενικές γραμμές, είναι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα διαχείρισης και ποιας διαχείρισης, της ΣΥΤΑΣ που υπέστη ο κύριος Στατούλης και πώς αυτή
προήλθε και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Είναι ξεκάθαρος ο στόχος που έχει να κάνει να πλήξουμε όσο μπορούμε τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Νίκα, τον Αντώνη Σαμαρά. Όπως πολύ σωστά είπαμε και το είπε και ο Κώστας. Άνθρωπος, δηλαδή βγαίνει σε κάθε θέμα. Αν θα συζητούσαν ακόμα και για τα... Να σου το πω έτσι, για τα σχολικά γεύματα πρέπει να έφταγε και ο Αντώνης Σαμαράς. Είναι φοβερό. Η ουσία στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει πουθενά. Μιλάμε για μια περιφερειακή αρχή πάρα πολλών χρόνων. Έχασε. Ας βλέπαμε τι θα γινόταν όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Για μια προηγούμενη κυβέρνηση που δεν ξέρω πώς και αν χειρίστηκε το συγκεκριμένο θέμα. Τα αποτελέσματα μιλούν μόνα τους. Επομένως, δεν νομίζω ότι χρήζει καν σχολιασμού, γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει γιατί γίνεται, πώς γίνεται, πότε γίνεται, ό,τι γίνεται. Και από τις αναφορές που νομίζω πολύ εύστοχα χρησιμοποίησες και στο ρεπορτάζ και κάνοντας το μοντάζ, είναι κάτι περισσότερο από ξεκάθαρο. Ας περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Ας κρατήσουμε και αυτό που είπε για μία ακόμη φορά ο Περιφερειάρχης, ο Παναγιώτης Νίκας, και τις αναφορές του Κώστα για αυτό που συζητάτε, ότι δεν θα εμποδίσει κανείς, φαντάζομαι, να γίνει ο δρόμος όπως και αν γίνει. Και ας κρατήσουμε αυτό και τέλος. Δηλαδή, είναι εξαιρετικά πολύ. Εγώ να σου πω να κρατήσεις και μικρό καλάθι, γιατί νομίζω ότι τα είπες και το μεσημέρι στην εκπομπή με την Εύφη την Καρούνια, σχετικά με το Πάτρα Πούλος. Πήγανε και τίποτα. Ναι, όχι, όχι. Είπανε τελικά, δεν ξέρω αν είχαν χρόνο, αν δεν είχαν, ποιος ήταν ο λόγος. Μίλησαν για το σιδηρόδρομο. Άλλο κομμάτι εκείνο. Κάναμε ένα σωρό λεφτά, δώσαμε ένα πακτολό χρημάτων για την αναδιάρθρωση και τελικά δεν έχουμε τρένο. Εντάξει, όπως και δεν έχουμε δρόμο. Η Αχαΐα έχει και άλλα θέματα με το μελιμετρικό. Λοιπόν, ωστόσο, για το Πάτρα Πύργος υπάρχει μια σημαντική εξέλιξη. Και για το Πάτρα Πύργος. Όχι καλή. Ναι, όχι καλή, εννοείται. Υπάρχει εξέλιξη ότι ήρθε η Κομισιόν να μας πει ότι βρε παιδιά, κάτι δεν πάει καλά με σας. Ήρθε η Κομισιόν πρώτα απ' όλα να ζητήσει 180 εκατομμύρια ευρώ από ένα έργο στο θηράσιο πεδίο και με αφορμή αυτό, γιατί αυστηροποιεί την όλη στάση απέναντι στην χώρα μας και σε αυτόν τον παλιπαιδισμό σε ό,τι αφορά τις υποδομές που μας διακατέχει από ό,τι φαίνεται, τελευταία κυρίως, σε μια σκληρή γραμμή λέει ότι ή τρέχετε τα έργα που καθυστερούν μεταξύ αυτών οι πατρών πύργου ή διαφορετικά κοιτάξτε να βρείτε τα χρήματα, να τα επιστρέψετε πίσω. Και δεν είναι μόνο η Πατρών Πύργου, είναι η γραμμή 4 μετρό και μία σειρά ακόμα από μεγάλα έργα. Εγώ προφανώς και περιμένω, όπως και όλοι, να δούμε αυτές τις περιβόητες εξελίξεις που θα έρθουν από τις Βρυξέλλες που μας έχει πει ο Υπουργός. Να δούμε, βρε παιδί μου, τι στο καλό θα γίνει επιτέλους με αυτόν τον πολύ παθωτικό άξονα. Γιατί δυστυχώς καθημερινά εξακολουθούμε να θρυνούμε ανθρώπινες ζωές. Θα έρθουν οι εξελίξεις από τις Βρυξέλλες με χελώνα κουτσί. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ.